επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι και στις εισόδους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ανεβάζει στροφές ο τουρισμός. Μπαράζ επιθέσεων με βόμβες και ρουκέτες σε Ισραήλ και Γάζα. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Νέο μαφιόζικο χτύπημα με θύμα 58χρονο. Τον εκτέλεσαν με τρεις σφαίρες μπροστά στα μάτια των περαστικών. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επέστρεψαν στο κλίνωνα στι ταξιδιώτες του Σαββατοκύριακου που μπόρεσαν μετά από καιρό να εκδράμουν σε κοντινούς προορισμούς. Η απόδραση των Αθηναίων θύμιζε μίνι 15 Αύγουστο, αφού οι πολίτες βγήκαν από τα σπίτια τους προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε μέσο. Πάρα πολύ ωραία. Το είχαμε ανάγκη. Απόδραση. Επιτέλους βγήκαμε έξω από τα σπίτια. Επέστρεψαν οι καραντινάκηδες της Αττικής που είχαν αποδράσει σε κοντινούς προορισμούς για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Ναι, μ' άρεσε. Μετά από πάρα πολλούς μήνες, τα πλοία που δένουν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν πλέον πληρότητα που φτάνει το 100%. Σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι αποστάσεις στερούνταν, όλα ήταν τέλεια. Και υπήρχε και έλεγχος. Πήγαμε στο Άγιο Νεκτάριο που προσκυνήσαμε. Τώρα πάμε. Άλλοι έρχονται και άλλοι πάνε. Οι πιο τυχεροί έφυγαν σήμερα για τα νησιά. Η ώρα είναι 11 το πρωί και στο λιμάνι της Κυλλήνης γίνεται το αδιαχώρητο. Οι πολίτες με τις βεβαιώσεις του εμβολιασμού και τα self-test τα αναχείρας ταξιδεύουν προς τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Έχουμε τα χαρτιά στο χέρι. Είναι για το εμβόλιο, για το self-test και όλα. Πάμε στη Ζάκυνθο. Ερχόμαστε από την Κεφαλονιά, την πανέμορφη Κεφαλονιά. Ελεύθερη. Μετά από τόσο καιρό κλεισμένη. Είπαμε να ξεφύγουμε κι εμείς λίγο. Από τις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί της Κυριακής, από τα διόδια των δύο εθνικών οδών πέρασαν 125.672 αυτοκίνητα. Έβια. Από τον αεροπό πήγαμε μία να δούμε το σπίτι εκεί, γιατί είχαμε να πάμε προ-κορονοϊού. Η ώρα είναι 4 παρατέταρτο και βρισκόμαστε στη σκάλα του οροπού. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν εδώ μόνο για το Σαββατοκυριακό. Πραγματικά είχε κουράσει η κατάσταση και δεν παλεύω όταν έλεγα. Από την Παρασκευή έχω κατέβει. Νομίζουμε ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της, καθώς η παραλία είναι γεμάτη με κόσμο. Πολύ ωραία, είναι ζέστη, κάνει. Είχε κουράσει όλη αυτή η κατάσταση. Είναι εδώ παρέιτσα, από Αθήνα είμαστε. Τόσο καιρό μέσα, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολα. Και μετά το μπανάκι, τα τηγάνια πήραν φωτιά και τα μεζεδάκια βγήκαν στα τραπέζια. Ο κόσμος τρώει απ' όλα. Καλαμαράκια, τα πόδια ψητά, βραστά, γαριδούλα, ζωντανή. Τα πάντα φρέσκα εδώ. Οι μεγάλοι φαίνεται πως πήραν τις ανάσες που τους έλειπαν. Οι μικρότεροι, ωστόσο, έχουν παράπονα. Μπορείς και βγαίνεις έξω τώρα ελεύθερα, ε? Στο περίπου, δεν κάνω και πολλές βόλτες. Χαλαρά τώρα όλα, καιρός ήτανε. Πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γυρίσουμε σε μια κατάσταση που πέρα από τους περιορισμούς που θα επαναφέρει θα μας κάνει να χάσουμε το καλοκαίρι με ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα μας αλλά και για τη χώρα μέσω του τουρισμού. Είναι πολύ επικίνδυνο μετά τον κορονοϊό να μας βρει ο ιός της φτώχειας. Θα ήταν ενδεχομένως περισσότερο θανατηφόρο και από τον κορονοϊό. Σου έπαιρναν Χαλκιδική, ήρθαν στην παραλία. Όσοι δεν κατάφεραν να αποδράσουν σε κοντινούς προορισμούς, πήραν τις ανάσες τους με θέα τον Θερμαϊκό. Ήρθαμε να πιούμε ένα ποτό, να αισθανθούμε νεολαία. Το αδιαχώρητο στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης, πρώτο Σαββατοκύριακο δίχως μέτρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ναι. Επιτέλους, να μετακινηθούμε κι εμείς λίγο. Φτάνουν συνέχεια πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, επιστρέφουν με ένα τεράστιο χαμόγελο Έλληνες και ξένοι τουρίστες. Πάμε πρώτα στο Γιώργο Σαραντάκο και αμέσως μετά στη Ραλιό Λεπίδου, γιατί γυρνάνε και οι Θεσσαλονικείς. Καλησπέρα και στους δύο. Ραλιό, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με τον Γιώργο Σαραντάκο, γιατί βλέπω πίσω του ότι φτάνει και ένα ακόμα πλοίο. Καλησπέρα λοιπόν, Σπύρο. Πράγματι, το πλοίο που βλέπετε πίσω μου φτάνει από την Αίγινα και έχει πληρότητα που φτάνει το 90%. Δηλαδή, έχει πρωτόκολλο 880 άτομα και είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή με 650 άτομα, τηρώντας βέβαια τους υγειονομικούς κανόνες. Θα πρέπει να σου πω λοιπόν ότι κατά κύματα επιστρέφει ο κόσμος και όχι μόνο από τον Θεσσαλονικό, αλλά και από τις Κυκλάδες όπου είχε φύγει και από τις άλλες περιοχές του Αιγαίου. Να σου πω λοιπόν ενδεικτικά ότι χθες στο Αιγαίο, δηλαδή στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνη, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, έφυγαν περίπου 4.300 προχτές την Παρασκευή, 4.347 άτομα και χθες περίπου 2.400 και μιλάμε για τις 15 Μαΐου, παρακαλώ.
Προσέξτε τι έγινε στον Αεροκαστρονικό. Ένα πλοίο που ήρθε το απόγευμα, είναι το μεγαλύτερο που ήρθε και έκανε δρομολόγιο τριών περιοχών, τριών λιμανιών. Της Αίγινας, των Μεθάνων και του Πόρου. Είχε πρωτόκολλο 1380 άτομα περίπου. Όπως ξέρεις, τα υγειονομικά πρωτόκολλα επιτρέπουν πληρότητα μέχρι τα 80% στα εμπερόπλια, 1102 άτομα. Και γέμισε τουλάχιστον στο μισό. Και λέω στο μισό, γιατί είναι το απογευματινό. Τα πλοία που έρχονται μετά, όπως αυτό που βλέπεις και φτάνει τώρα, βλέπεις ότι ο κόσμος έχει βγει πάνω στο πλοίο, είναι γεμάτο από αυτοκίνητα, δεν υπάρχει χώρος για αυτοκίνητα. Και κάποιες ελάχιστες θέσεις υπάρχουν στο πλοίο. Να συμπληρώσω εδώ ότι τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται κατά γράμμα. Κανείς δεν μπαίνει μέσα εάν δεν έχει τηρήσει τους κανόνες που προβλέπεται για τις μετακινήσεις διαθαλάσσης. Το καλό είναι, Γιώργο, πάντως έβλεπα και στο ρεπορτάζ ότι και μέσα στα πλοία ο κόσμος τηρεί τους κανόνες κανονικά και όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Είναι μια εικόνα που μας είχε λείψει πάρα πολύ και μας άρεσε πάρα πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να πάμε στη Ραλιό Λεπίδου που είναι στα διόδια των Μαλγάρων. Βλέπω κίνηση πίσω, επιστρέφουν οι Θεσσαλονικείς. Ραλιό. Έτσι ακριβώς, Σπύρο, εδώ και λίγη ώρα έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων τα αυτοκίνητα. Να σου θυμίσω ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς μέτρα έφυγαν εκτός Θεσσαλονίκης από τα διόδια Μαλγάρων πάνω από 31.000 οχήματα. Άλλοι για να πάνε στα εξοχικά τους και να καθαρίσουν και άλλοι για να κάνουν μια εξόρμηση σε μια κοντινή παραλία. Μπορεί να μην είχαν σύμμαχο τον καλό καιρό, ωστόσο όλοι φύγαν από τη Θεσσαλονίκη. Έχει λίγη ώρα που επιστρέφουν, πάνε σημειωτών. Προβλήματα δεν έχουμε στον εθνικό δρόμο, πέρα από εδώ που είναι λίγο πολύ ωραία αναμονή τους για να περάσουν τα ιδιώδια. Ας ευχηθούμε ότι θα φτάσουν όλοι ασφαλείς στα σπίτια τους. Κοίταξε, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά είναι μια σε εισαγωγικά ευχάριστη αναμονή, γιατί έχεις περάσει καλά ένα διήμερο, γυρνάς πίσω και βγήκαμε μετά από τόσο έτσι καιρό. Οπότε χαλάλη τους. Ευχαριστώ πολύ, Ραλιό. Τώρα, Σαλαμίνα, Εύβοια και Λευκάδα είναι οι τρεις νησιωτικοί προορισμοί που μπορεί κάποιος να ταξιδέψει μόνο με αυστηρή σύσταση για self-test. Σήμερα η Σαλαμίνα βούλιαξε από κόσμο. Είχε κοντινό ταξίδι με καράβι, κολύμπησε υπέροχα νερά και φαγητό πάνω στο νερό. Το καλύτερο μέρος. Είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Γρήγορα ερχόμαστε από την Αθήνα και είναι ευχάριστο περιβάλλον. Ένα ζευγάρι με πόσα χρήματα μπορεί να φάει εδώ και τι μπορεί να περιλαμβάνει το φαγητό? Από θαλασσινό, από ψάρι, από ορεκτικά και με 40-50 ευρώ θα είναι πολύ ευχαριστημένο και γεμάτη κοιλιά. Προτιμήσουμε Σαλαμίνα γιατί δεν είμαστε αντικειμενικοί επειδή μεγαλώσαμε από παιδιά εδώ. Στην ίδια θάλασσα κάνουν μπάνιο τα παιδιά μας. Η Σαλαμίνα είναι ένας από τους τρεις νησιωτικούς προορισμούς, οι άλλοι δύο είναι η Εύβοια και η Λευκάδα, όπου μπορεί να έρθει κανείς μόνο με ισχυρή σύσταση ότι έχει κάνει self-test. Είμαστε όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε με δύο self-test την εβδομάδα. Προσέχουμε πάρα πολύ τα μέτρα, κρατάμε σωστά αποστάσεις. Ξεκινήσαμε τέλεια, με τις σωστές αποστάσεις, με τα αντισηπτικά μας, χωρίς μουσική. Αυτά είναι ζαργή, στήρα, μπακαλιάρο, ζαργός. Έρχεται κόσμος και γενικό. Πολύ. Δεν έχω τραπέζι, το απόγευμα θα με φουλ. Στις ψαροταβέρνες της Σαλαμίνας οι κρατήσεις δίνουν και παίρνουν. Όλα αυτά είναι τραπέζια για τα οποία έχουν γίνει κρατήσεις. Αυτό στις 3, αυτό στις 2, μέχρι το βράδυ στις 8. Όταν τους βγαίνει και κέφι, εντάξει. Πόσο είχαμε χάσει, έχουμε υπολογίσει πόσο έχουμε χάσει, που είμαστε κλειστοί τόσο καιρό? 6 μήνες, πολλά. Δεν υπολογίζονται. Είμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ πέρα και έχουμε τα μαγαζιά τα συγκεκριμένα, δίπλα από το σπίτι, είναι όλα κοντά. Μπορούμε να πάμε τα πόδια, είναι πάρα πολύ ωραία. Ελάτε να κάνουμε ένα βήμα προς την κανονικότητα, καθώς αύριο θα πάρουν μεγάλη ανάσα γονείς αλλά και σπουδαστές. Μαρία Λεβιζοπούλου, γιατί? Σπύρο, η αυριανή μέρα θα ξαναφέρει χαμόγελα στα μικρά παιδιά και τους γονείς τους φυσικά, αφού ξεκλειδώνουν πάλι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί της χώρας και μάλιστα χωρίς τα πιτσιρίκια να υποβάλλονται στη διαδικασία του self-test όπως τα μεγαλύτερα παιδιά. Ωστόσο, και για αυτά απλοποιείται λίγο η διαδικασία, καθώς από αύριο οι μαθητές των υπόλοιπων βαθμίδων θα χρειάζονται μόνο ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ την εβδομάδα, αντί για δύο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επίσης, ξεκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ, κολέγια και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Μαΐου ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι με κενή θέση ανά 2 άτομα και 75% πληρότητα. Στις 24 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν τα ΟΠΑ Play, ενώ στις 28 επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους αποκλειστικά με καθήμενους και πληρότητα 50%.
Τέλος της 31 Μαΐου θα ανοίξουν επιτέλους τα γυμναστήρια, με αυστηρούς κανόνες όμως. Ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι εργαζόμενοι θα κάνουν 2 self-test την εβδομάδα. Να πούμε, Σπύρο, πως την ίδια ημερομηνία ανοίγουν κέντρα αισθητικής, catering και εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων.